Στα Πράσα πιάστηκε ο διαβόητος ληστής που είχε ρημάξει τα νότια προάστια τον τελευταίο καιρό. Ο κακοποιός που ξεκίνησε τη δράση του πριν 2 χρόνια, όταν μπήκε σε παιδικό σταθμό ντυμένος Μάγια Μέλισσα για να κλέψει 400 ευρώ, συνελήφθη χθες την ώρα που προσπαθούσε να διαρρήξει μονοκατοικία στη Βούλα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και σήμερα για να παραστήσουμε όσα αφεκιαστικά έκανε αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας. Ο διαβόητος ληστής με το παρατσούκλι Μάγια Μέλισσα. Έχουμε μαζί μας τον αδίστακτο αυτό κακοποιό, αλλά και το ανδρόγυνο που προσπάθησε να ληστέψει. Ντροπή σου, κτήνος! Κύριε Ευαγγελάκο μου, παρεξήγηση! Δεν είμαι αυτός που νομίζετε. Βγάλτε μου 2 λεπτά τις χειροπέδες, σας παρακαλώ! Γιατί να το κάνω αυτό, καναγιά? Για να παίξω στο διαγωνισμό σας, κύριε Νικόλα μου, να πούμε. 3 μηνύματα θα στείλω και μετά μου τις ξαφοράτε. Η ανθρωπιά τούτη εδώ τη εκπομπή είχε εκεί σε όλη του μεγαλείο. Σου βγάζω τις χειροπέδες. Αλλά θέλω να με διαβεβαιώσεις ότι θα στείλεις μόνο όσα μηνύματα μπορείς. Όχι πάνω από τις δυνατότητες σου. 3 μηνυματάκια θα στείλω μόνο. Μην ανησυχείς, κύριε Νίκο μου. Μα δεν έπρεπε καθόλου, Αγιοκδίτη. Έχεις ψηρίσει τη μισή βούλα και θα στείλεις μόνο 3 μηνύματα. 3 για αρχή εννοούσα. Μετά θα κάνω και καμιά δεκαριά κλήσεις. 15 καλύτερα, γιατί μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι όσο πιο πολλές κλήσεις κάνετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε εσείς τις 10.000 ευρώ. Και έρχομαι σε εσάς τώρα, κυρία Κουτσίκου. Πείτε μας τι ακριβώς συνέβη εκείνη την αποφράδα νύχτα. Ήταν 4 το βράδυ. Ήμασταν με το σύζυγό μου στην κρεβατοκαμάρα. Μας, δεν κοιμόμασταν. Ωραία, πείτε μας τι κάνατε για να παραστήσουμε με ακρίβεια τη σκηνή του εγκλήματος. Μεταφερόμαστε τώρα στην κρεβατοκάμαρα σας. Τι κάνατε εκεί? Τώρα τι να σας πω, κύριε Ευαγγελάτε μου, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Δεν καταλαβαίνετε. Φύγε, έκανα κύριε Νικόλα, στο λέω εγώ για να μην ξημερώσουμε. Εσύ άσε τη φλιαρία και συνέχισε να στέλνεις μηνύματα. Καθίστε πάνω στο σύζυγό σας, κύριε Κουτσικού, για να το ζήσουμε όπως ακριβώς συνέβη. Και εσείς τώρα, κύριε Κουτσίκο, θέλω με το ένα χέρι να ανεβοκατεβάζετε τη σύζυγό σας όπως ακριβώς κάνατε τη μοιραία νύχτα και με το άλλο να στέλνετε μηνύματα, γιατί ο διαγωνισμός μας τρέχει και είναι κρίμα να χάσετε τόσα λεπτά. Κύριε Νίκο μου, είναι λίγο δύσκολο να τα κάνω και τα 2 ταυτόχρονα. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, ρίψα πει. Υπάρχει, δεν θέλω. Σήκωσετε λίγο πιο ψηλά, έτσι με ένταση, με πάθος. Μάλιστα, είναι καλά έτσι. Το πιο πολύ. Τέλεια. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τη σκηνή της κρεβατοκάμαρας, φίλες και φίλοι. Και τώρα εγώ θα κάνω το διαβόητο Μάγια Μέλισσα που προσπαθεί να μπουκάρει στην κρεβατοκάμαρα. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, κύριε Νίκο μου. Εγώ είμαι κλειδαράς και πήγα να ανοίξω την πόρτα μιας πελάτσας που είχε κλειδωθεί μέσα. Επειδή όμως έμοιαζε το επώνυμό της με την κυρία Κουτσίκου από εδώ, μπέρδεψα τα κουδούνια και άνοιξα λάθος σπίτι. Τι πιο σύνηθες. Πώς λέγονταν δηλαδή και την μπέρδεψατε? Παραπραστανίδη. Και μετά και μετά. Μετά βάζω που λέτε ταυτότητα για να ανοίξει την ταριά. Τζίφος. Βάζω σύρμα. Παίρνω τα ανάλια. Έχω ένα λοστάρι, ένα 30. Το χρησιμοποιώ. Τίποτα. Τραβάω μια μπαστούνια με τη βαριοπούλα. Τίποτα. Ήτανε της ασφαλείας αυτές οι πόρτες. 2.500 το κομμάτι. Αδιανόητο. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι με ένα απλό μήνυμα μπορείτε να κερδίσετε τις 10.000 ευρώ του διαγωνισμού μας και να αγοράσετε 4 κλειδαριές ασφαλείας για το τσάρτι σας. Και μετά και μετά. Τι να κάνω, κύριε Νίκο μου. Μετά από 2 ώρες προσπάθειες, απίβδησα ο άνθρωπος. Βγάζω 2 μασούρια δυναμίτη, τη τα κολλάω από κάτω και ψήν. Έφτασε η πόρτα στην Άνω Καστέλα. Μπαίνω το λοιπόν μέσα και βλέπω το μουσάτο από εδώ με μία άσπρη σκελέα πάνω από την κυρία Μαμτζέλ. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δείχτε μας εσείς, κύριε Κουτσίκο, πώς ακριβώς ήσασταν, μην χάνουμε το καλύτερο κομμάτι. Έτσι, με πάθος, ναι. Μπράβο. Κύριε Νίκο μου, έχει πιαστεί η μέση μου εδώ πέρα, έχει μου διάσει και το χέρι μου. Είναι που δεν στέλνετε μήνυμα, κυρία Κουτσίκου μου, για να το απασχολείτε και να κερδίσετε και τις 10.000 ευρώ. Ορίστε το κινητό σας. Και μετά, κύριε Μάγια Μέλισσα, μετά. Με το που με βλέπει το λοιπόν ξαφνικά ο Μουσκάς, τον πέρτα σου μια. Έκλαψε. Όχι, ρε, αμόλυσε η Grand Πυρ, τα τσισάκια του φύγανε. Είχα πιει πολύ τσάι, κύριε Νίκο μου. Και όπως είναι σαν τον Γιούρι τον Κρικαρόβιτσα που μου στη λίμνη των Κύκλων, μου λέει: μη μας κάνεις κακό, σε παρακαλώ. Έχω 400 ευρώ μέσα στο κομμωδίνο, πάρτα. Και εσείς τι του είπατε, κυρία Μέλισσα? Του λέω: ρε ψηλέ, δεν μου τα δίνεις καλύτερα σε χρόνο ομιλίας να κάνω 150 κλήσεις στον Ευαγγελάκο μας να πάρω τα 10. Κατά χιλιάρικα να γίνουμε και 2. Κυρίες και κύριοι, τα βλέπετε και μόνοι σας. Γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι, νηπιαγωγοί, ληστές, απαγωγείς, όλοι στέλνουν μήνυμα στο διαγωνισμό που ξέρουν ότι μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή. Μην πελιάζετε εσείς. Όσο ώρα μιλάω εγώ, εσείς στέλνετε μήνυμα για τα 10.000. Πάντοτε όμως μέσα στις δυνατότητες σας.